Πάμε να δούμε τι επικρατεί στον Δήμο Ιεράπετρας. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρία Σακαδάκη. Είναι πρόεδρος της Κοινοπολιτεία, Κοινωνία Πολιτισμός Αλληλεγγύης στην Ιεράπετρα. Κυρία Σακαδάκη, τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλά είμαστε. Τα Χριστούγεννα, να είμαστε βέβαια, βέβαια. Να διατηρήσουμε το χαμόγελο που έχετε κι εσείς βέβαια. Τα Χριστούγεννα θα έρθουν στην Ιεράπετρα παρά το lockdown. Και βέβαια θα έρθουν, όπως θα έρθουν σε όλο τον κόσμο, θα έρθουν και στην Ιεράπετρα. Ο Δήμος Ιεράπετρας θεωρεί υποχρέωσή του να δώσει χρώμα και άρωμα Χριστουγέννων στους δημότες του. Άσχετα αν ο COVID είναι δίπλα μας, αν πρέπει να, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, εμείς θα πρέπει να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα όπως τα γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις καρδιές μας όμως φέτος. Στις καρδιές όχι, βέβαια, δεν θα υπάρξει συμμετοχή πολιτών έξω. Δημοτών. Τι προβλέπει ο σχεδιασμός του Δήμου Ιεράπετρας? Λοιπόν, ο σχεδιασμός λόγω του COVID δεν μπορούμε να το κάνουμε όπως τα κάναμε τα άλλα χρόνια, όπως είπαμε. Δεν μπορούμε να έχουμε το χριστουγεννιάτικό μας χωριό. Αλλά πρέπει να τονώσουμε την ψυχολογία των δημοτών μας. Πρέπει να φέρουμε το άρωμα των Χριστουγέννων όπως μπορούμε. Άρα λοιπόν, θα κάνουμε το στολισμό μας, θα μπουν τα λαμπιόνια στα δέντρα, θα φτιάξουμε το χριστουγεννιάτικό μας δέντρο στην πλατεία. Μπορεί να μην μπορούμε να το επισκεφτούμε, αλλά θα είναι εκεί, σε μια μικρή μας βόλτα, με το αυτοκίνητο περνώντας. Θα βλέπουμε την πόλη μας στολισμένη, θα βλέπουμε τα χωριά μας φωτεινά. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα φέτος, αλλά προέχει η υγεία των δημοτών, η υγεία των εαυτών μας και πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Άρα θα κινηθούμε πάνω σε αυτό. Οπότε ο στολισμός παραμένει, θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά ακριβώς. Σημεία της πόλης. Εκδηλώσεις ναι. Δεν θα υπάρξουν. Εκδηλώσεις θα έχουμε δεν θα υπάρξουν, το χριστουγεννιάτικο βέβαια. Δέντρο βέβαια, βέβαια. Σε διαφορετικές συνθήκες. Πάντα. Αυτός ο χρόνος ήταν τελείως διαφορετικός από τα προηγούμενα. Ξεκινήσαμε από το περσινό καρναβάλι και από εκεί και μετά όλα ακυρώθηκαν. Τώρα τα Χριστούγεννα. Λέμε ότι είναι μια γιορτή για τα παιδιά. Τα προηγούμενα χρόνια αυτό λέγαμε, ότι είναι μια γιορτή για τα παιδιά. Φέτος θα καταλάβουμε ότι είναι μια γιορτή για όλους μας. Και θα τη χαρούμε, νομίζω, όπως τα παιδιά και εμείς οι μεγάλοι. Με απλά πράγματα και όμορφα. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά όμως. Δεν γίνεται να κάνουμε διαφορετικά. Άρα λοιπόν και εμείς στις επόμενες αμέσως ημέρες ξεκινάμε το στολισμό από το Σαββατοκύριακο και την ερχόμενη εβδομάδα. Και θεωρώ ότι 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου ανήμερα θα είμαστε έτοιμοι και φωταγωγημένοι η πόλη μας και τα χωριά μας. Μάλιστα, οπότε 6 Δεκεμβρίου μπορεί εκεί ο κάθε Ιεραπετρίτης να θαυμάσει τον στολισμό, ναι. Βέβαια. Να ας ελπίσουμε να έχουν αρθεί η κυρία Σακαδάκη και οι περιορισμοί και τα μέτρα. Έτσι. Να μπορούμε να περπατήσουμε. Βέβαια. Στην πλατεία, στους δρόμους μας. Να σας ευχαριστήσω. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Η κατάσταση πάνω κάτω είναι η ίδια και με τις άλλες πόλεις της ακριβώς. Κρήτης και περιοχές. Υπομονή, ας ελπίσουμε ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα θα μας δώσουν την αισιοδοξία που όλοι χρειαζόμαστε το επόμενο χρονικό διάστημα και να πούμε ότι θα πραγματοποιήσουμε ακόμα μία ζωντανή σύνδεση. Εκεί 6 Δεκεμβρίου είναι Κυριακή, στις 7 Δεκεμβρίου. Να δούμε και ωραία. Τη στολισμένη Ιεράπετρα. Ωραία. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη. Σήμερα παραλάβαμε από την Αντιπεριφέρεια Λασιθίου και τον κύριο Γουλιδάκη βέβαια, τα δώρα τους για τα παιδιά ΑΜΕΑ, για τους ωφελούμενους του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, που ήταν ζευγάρια παπούτσια για όλους τους ωφελούμενους των ΑΜΕΑ. Κυρία Σακαδάκη, βέβαια. Ήταν πάρα πολύ όμορφη κίνηση σήμερα, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, που νομίζω ότι τα παιδιά θα το εκτιμήσουν. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, κυρία Σακαδάκη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. 7 Δεκεμβρίου, το κλείσαμε. Ωραία, το κλείσαμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ.